Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γύρο στοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου λοιπόν οδεύει προς την ολοκλήρωσή του πριν περάσουμε στα επιμέρους της κάθε αναμέτρησης και των τεσσάρων ομάδων. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το ταμπλό μετά και την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης. Στα ημιτελικά έχουμε Πορτογαλία, Ουαλία και Γερμανία, Γαλλία. Στους 8 της διοργάνωσης εμφανίστηκαν 4 γκολ-γκολ σε ισάριθμα μάτς, ενώ δύο ζευγάρια οδηγήθηκαν στην παράταση και τα πέναλτι. Ήταν αυτό της Πορτογαλίας με την Πολωνία, το οποίο έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια και εν συνεχεία οι Πορτογάλοι προκρίθηκαν με 5-3 στα πέναλτι, ενώ το έτερο ήταν το Ιταλία-Γερμανία εξίσου στο 1-1. Με τους Γερμανούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 4, επικρατώντας με 6-5 στην ψυχοφθόρο διαδικασία. Η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος έφτασε έως εδώ, χωρίς να έχει επικρατήσει ακόμα σε 90 λεπτό, μετρώντας 5 ισοπαλίες σε ισάριθμα μάτς. Στα περισσότερα παιχνίδια της δεν είχε σε καλή βραδιά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με εξαίρεση το εντυπωσιακό 3-3 με την Ουγγαρία, όπου ο σούπερστάρ της Ρεάλ σημείωσε 2 γκολ και δημιούργησε το τρίτο. Στην πρεμιέρα τους οι Πορτογάλοι έμειναν στο 1-1 με τους Ισλανδούς, εν συνεχεία ήταν το 0-0 με την Αυστρία, ενώ οι όμιλοι έκλεισαν με το εντυπωσιακό 3-3 με τους Ούγγρους. Στους 16 απέκλεισε με 1-0 στην παράταση την Κροατία χάρη στο γκολ του Ρικάρντο Κουαρέσμα στο 117, ενώ στα προημιτελικά επικράτησε με 5-3 στην διαδικασία των πέναλτι της Πολωνίας, με την κανονική διάρκεια και την παράταση να μένουν στο 1-1. Στα 3 παιχνίδια της Πορτογαλίας που υπήρξε σκορ στην κανονική διάρκεια, μόνο κόντρα στην Ισλανδία σημείωσε πρώτη τέρμα. Οι Ήβυρες μπορεί να μην έχουν νίκη, ωστόσο είναι η ομάδα με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες ανά αγώνα στο φετινό Euro, πραγματοποιώντας 19 κατά μέσο όρο. Αντίπαλός της, η Ουαλία, που κατάφερε στην παρθενική της συμμετοχή σε Euro να ξεπεράσει το ταβάνι της και να φτάσει έως τα ημιτελικά. Ως πρωτοεμφανιζόμενη, το επίτευγμα αυτό το είχε κάνει και η Σουηδία το 1992. Η παρέα του Γκάρεθ Μπέιλ εντυπωσιάζει με την ομαδικότητα που εμφανίζει στο χορτάρι και τα πολλά τρεξίματα, την ώρα που ο στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει παραμερίσει το εγώ του και είναι απλά απολαυστικός. Για να φτάσουν ως εδώ, οι Δράκοι επικράτησαν στην πρεμιέρα του στην φάση των ομίλων 2-1 των Σλοβάκων με ένα τέρμα στις καθυστερήσεις του Ρόμπσον Κανού. Εν συνεχεία ιτήθηκαν από τους Άγγλους επίσης στις καθυστερήσεις με το ίδιο σκορ 2-1, ενώ στο φινάλε των ομίλων επικράτησαν εύκολα 3-0 των Ρώσων. Στους 16 της διοργάνωσης επικράτησαν με αυτόν γκολ στο 75 της Βορείου Ιρλανδίας 1-0, ενώ στα προημιτελικά εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους απέναντι στο Βέλγιο, το οποίο είχε τον τίτλο του φαβορή και το διέλυσαν με 3-1. Από τις 4 φιναλίστ, οι Δράκοι είναι οι μοναδικοί που έχουν ιτηθεί στον όμιλο, ενώ είναι εκείνοι με τα περισσότερα over στη διοργάνωση, επαληθεύοντας το σημείο στις 4 από τις 5 αναμετρήσεις τους. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ταμπλό, περνάμε στο δεύτερο, εκεί όπου οι παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Γεράς Υπήρου αλληλοεξουδετερώθηκαν. Από αυτές, η οικοδέσποινα Γαλλία είχε το ευκολότερο έργο έως τα ημιτελικά, αφού στα νοκάουτ αντιμετώπισε Ιρλανδία και Ισλανδία, οι οποίες δεν προέβαλαν ιδιαίτερη αντίσταση. Στην πρεμιέρα του τουρνουά, οι Γάλλοι επικράτησαν αγχωτικά 2-1 της Ρουμανίας. Ακολούθησε το εξίσου αγχωτικό 2-0 επί της Αλβανίας στο φινάλε, ενώ στην αυλαία των ομίλων έμειναν στο 0-0 με την Ελβετία. Στους 16 επικράτησαν με ανατροπή 2-1 των Ιρλανδών, ενώ στα προημιτελικά έκαναν τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη τους με 5-2 επί της Ισλανδίας, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα την πιο γεμάτη και εντυπωσιακή εμφάνιση τους στη διοργάνωση. Η Γαλλία θα δώσει το παρόν για 5η φορά σε ημιτελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η πιο πρόσφατη χρονολογείται το 2000, όταν και έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Βέβαια, για να βρεθεί στον τελικό, καλύτερα να ξεπεράσει την αρνητική παράδοση που έχει με αντίπαλο τη Γερμανία, αφού μετρά 3 ήττες σε ισάριθμο μάτς που έκριναν πρόκριση.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι και οι τρεις αυτές αναμετρήσεις ήταν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η αντίπαλός της Γερμανία πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά με περιπετειώδη τρόπο κόντρα στην Ιταλία, αφού χρειάστηκε την διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου επικράτησε 6-5, αφού χρειάστηκαν όμως πρώτα 18 εκτελέσεις. Έτσι, τα Πάντσερ θα δώσουν για έκτη διαδοχική φορά το παρόν στα ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα συνέχισαν και το απίστευτο σερί που έχουν στην διαδικασία των πέναλτι, μετρώντας 6 διαδοχικές προκρίσεις, ενώ ο μοναδικός αποκλεισμός στην ψυχοφθόρο διαδικασία χρονολογείται το 1976 κόντρα στην Τσεχοσλοβακία. Στην πρεμιέρα του στον Όμιλο, η Γερμανία επικράτησαν 2-0 της Ουκρανίας αρκετά δύσκολα, εν συνεχεία έμειναν στο 0-0 με την Πολωνία, ενώ επικράτησαν πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το 1-0 της Βορείου Ιρλανδίας στην αυλαία των Ομίλων. Στους 16 ήρθε το άνετο 3-0 επί των Σλοβάκων, ενώ απέναντι στην Ιταλία στα προημιτελικά, όπως προαναφέραμε, ίδρωσαν για να προκριθούν, κερδίζοντας 6-5 στα πέναλτι σε ένα μάτς που έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Μεγάλο όπλο της ομάδας του Γιώκιμ Λέβ ως τώρα η άμυνα, αφού έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στη διοργάνωση. Στα αξιοσημείωτα, το γεγονός πως η παγκόσμια πρωταθλήτρια βρήκε δίχτυα στο πρώτο μέρος στα 4 από τα 5 ως τώρα παιχνίδια της. Βέβαια, τα 2 από τα 4 γκολ που σημείωσε στο διάστημα αυτό ήρθαν από τον Μάριο Γκόμες, ο οποίος θα λείψει λόγω τραυματισμού, αφήνοντας σημαντικό κενό στη γραμμή κρούσης. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τις αναλύσεις των τεσσάρων φιναλίστ. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε τις πρώτες επιλογές μας από τα δύο ζευγάρια. Στα ημιτελικά πάμε στοίχημα με το goal-goal στο Πορτογαλία-Ουαλία που τιμάται στο 1.90 και το χι ημίχρονο στο Γερμανία-Γαλλία σε απόδοση 1.72. Ενώ υπενθυμίζουμε τη χθεσινή μας πρόταση από τα μακράς διαρκείας στοιχήματα, που είναι τον αναδεχτή πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε απόδοση 6. Κάπου εδώ, ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ Πορτογαλίας και Ουαλίας. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.